Hey, ναι, όπως βλέπετε έχουμε τον Μποτία, τον Team of the Season, ο οποίος εδώ δεν φαίνεται καθόλου. Μήπως δεν είναι Team of the Season ο Μποτία, ρε μαλάκα, γιατί το λέω τόσο καιρό Team of the Season. Δεν είναι Team of the Season. Ναι, κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει, τον βρήκα, τον πήρα για 10,5 χιλιάρικα περίπου, τον είχα κάνει bid άλλη μια φορά. Το πρόβλημα όμως είναι πως δεν το είδατε ποτέ αυτό, όπως επίσης δεν είδατε και δύο μάτς που έπαιξα. Για ποιο λόγο δεν τα είδατε? Γιατί κάτι τη διάρκεια του record, στη μέση του δεύτερου μάτς του προηγούμενου record που έκανα, έπεσε το ρεύμα, έκλεισε το PC μου, έκλεισε το Xbox, όλα μπαμ έκλεισαν. Και χάθηκε το record, δεν κρατήθηκε το αρχείο, ήταν corrupted, δεν μπορούσα να το σώσω, οπότε χάθηκε. Έφαγα ένα disconnect, ένα DNF, πως τα λένε αυτά. Οι παίκτες μου δεν πήραν το fitness, που σημαίνει ότι θα πάρω να παίξω πάλι ένα match με αυτή τη squad και μετά να πάμε στην άλλη squad και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε πάμε να παίξουμε σήμερα δύο match. Τα δύο match που δεν είναι, το ένα λόγω DNF χάθηκε, το άλλο χάθηκε λόγω ήττας. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, στην οποία φάση μας μένουν 6 match και για να περάσουμε θέλουμε άλλους 14 βαθμούς, που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να το κάνουμε αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πάρουμε, ας πούμε, 4 νίκες και 2 ισοπαλίες ή 5 νίκες στα 6 μάτς. Είναι γενικώς πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά αξίζει να το παλέψουμε. Αν όχι, θα είμαι ικανοποιημένος με το να μείνω στην ίδια σεζόν για άλλη μια τέτοια, για άλλη μια σεζόν στην ουσία, να κάνω μια ακόμα μεταγραφούλα κτλ. Επίσης, κάτι ακόμα το οποίο δεν έχετε μάθει καθώς το προηγούμενο βίντεο χάθηκε, είναι πως πλέον για κάποιο λόγο στο transfer market δεν μπορείς καν να βρεις τον Team of the Season Mitroglou. Υπάρχουν πάρα πολλοί man of the match σε συζητικά χαμηλή τιμή, γύρω στα 19.000, αλλά δεν υπάρχει ο Team of the Season Mitroglou. Έχει φύγει από το market εξ ολοκλήρου, δεν έχω ιδέα για ποιο πούστη λόγο. Επίσης, λέω μάτος τώρα, υπάρχουν 3 από ό,τι βλέπω, οι οποίοι είναι στα 50.000. Χθες που κοιτούσα υπήρχε ένας και πολύ αμφιβάλλω αν σε λίγο καιρό θα υπάρχουν γενικώς. Και το πιο περίεργο, τώρα υπάρχουν Κυριάκη Παπαδοπούλου. Χθες δεν υπήρχε κανένας, τώρα υπάρχουν λίγοι, για γύρω στα 30.000. Πάλι δηλαδή έχει ανέβει πάρα πολύ τιμή. Οπότε θα δούμε, θα τους πάρουμε όλους αυτούς κάποια στιγμή. Αλλά αυτό που με εντυγκάρει είναι ότι ο Mitroglou δεν υπάρχει καν στο market. Από εκεί που το Mitroglou είχε εκτιναχτεί και φτάσει στα 50.000, τώρα δεν υπάρχει καν στο market. Και αυτό με σκαλώνει άσχημα. Αλλά το καλό είναι ότι έχουν πέσει πολύ οι τιμές του Σοκράτη και του Μανολά. Δηλαδή τον Σοκράτη τον 88 σκέψου τον βρίσκει με 60.000, 65 εδώ κάπου εκεί. Με 60.000 βρίσκει τον 88 που λίγο καιρό έχει 100.000. Ενώ τον Μανολά που τον έβριξε με περίπου 100.000 πλέον τον βρίσκει νομίζω με 50.000 κάπου εκεί. Υπάρχει μόνο μια inform του Μανολά. Α, πλέον τη βρίσκει με 70.000, α πούμε, okay, δεν τη βρίσκει με τόσο χαμηλή τιμή. Αλλά και τα 70.000 είναι καλή τιμή σε σχέση με την προηγούμενη τιμή τη. Οπότε έχουν πέσει λίγο τιμέ από αυτού, έχουν ανέβει πολύ τιμή. Λέω Μάτο και Παπαδόπουλου και Ντελαμπέγια και από όλου, εν πάση περιπτώσει, εδώ πέρα στο Παρεώνη. Οπότε δεν ξέρω ποιο είναι ο επόμενο που θα πάρουμε. Θα περιμένω να ξαναβγεί στο Mitroglou Team of the Season για να τον καπαρώσω, αλλά θα είναι πολύ ακριβώ. Δεν ξέρω πραγματικά τι να κάνω. Θα δούμε, πάμε να παίξουμε. Μια πολύ μεγάλη πιθανότητα είναι άμα πάρω ένα-δύο παίκτε, του υπόλοιπου του πολύ ακριβού, να τους πάρω αγοράζοντας coins ή παίζοντας draft ή κάτι τέτοιο, για να μπορέσω να τους πάρω. Okay. Αλλά θα δούμε, δεν θέλω να πω τίποτα για σίγουρο, γιατί δεν θέλω να βάλω coins. Είναι λίγο τσιτιάς μου το να βάζεις coins, κανονικά δεν επιτρέπεται καν. Οπότε λογικά δεν θα βάλω coins, απλά θα παίξω ένα draft, θα παίξω λίγα ματσάκια έτσι άκυρα online σε κανένα live stream, να μαζέψω coins και να μπορέσω να τους πάρω. Θα δούμε. Πάμε να παίξουμε, εν πάση περιπτώσει. Με τον Μποτία, στο μεταξύ, όπως ξέρετε, έπαιξα και δύο ματς. Ένα ματς, sorry, μαλακή, έπαιξα ένα ματς. Στο οποίο βέβαια δεν μπόρεσα να τον τεστάρω καλά. Γιατί έπαιξε καταρχάς το μισό μάτς με DNF και κατά δεύτερον εντάξει αμυντικός είναι. Οπότε δεν έχω κατακαλύψει ακόμα για το πόσο καλός ή όχι είναι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να παίξουμε με το Shadow Destroyer. Okay, μια σχετικά okay squad, ειδικά για το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, Division 3. Είχα δει, ας πούμε, και squads που είχαν πολύ τρελούς παίκτες. Οπότε αυτή η squad με χαροπή, ας πούμε, που είναι 82 rating, είναι 3 παραπάνω από μένα. Okay, παλεύετε. Πάμε να το παλέψουμε. Ξέρω εγώ, δεν μου φαίνεται κάτι απίστευτα δύσκολο να κάνουμε. Όχι, όχι ρε φίλε, όχι ρε μαλάκα, το πίεσα ρε φίλε. Εντάξει ρε Βάρντι, οκ ρε Βάρντι. Αλλά το πίεσα, δεν ξέρω πως θα να κάνει το σκάλο σου και να μου το βάλει. Τι κάνει ρε μαλάκα, πως μου βάζει τέτοια σου, τι είναι δυνατόν. Μέσα σε ένα λεπτό μου βάλω δύο γκολ ο Βάρντι ρε μαλάκα. Τραγικό, man. Δεν ξέρω καν πως το βάλω αυτό, ρε μαλάκα. Βάρντι, δεν ξέρω πόσο πείσαι, ρε φίλε, στο FIFA, αλλά γάμω το σπίτι σου. Κάνιας!
Σε θέση βολής. Δεν μπορεί. Η Μπάρμπο. Μια σέντρα που πήγε στο διόλου. Τι στο Μπούτσα κάνει η σέντρα ακριβώς. Τι! Τι στο Μπούτσο ρε μαλάκα, τι κάνει αυτός ο Βάρντι ρε μαλάκα, με δουλεύεις, πως στο Μπούτσο πετάχτηκε εκεί ρε μαλάκα. Γαμώ το Βάρντι σου μέσα. Φιγκέιρας, τη σέντρα, ο Μίτρογλου είναι πολύ μπροστά, ο τερματοφυλάκης την προλαβαίνει. Και, okay, τώρα τι με τρολάρει ας πούμε και γάλα, τι βγάζει το τερματοφυλάκα με το γάμο σου. Μαλάκα, οι παίκτες μου είναι καθυστερημένοι ρε φίλε. Βάρντι, εντάξει ρε μαλάκα, δεν θα βάλεις τα πάντα, δεν γαμίσου ρε φίλε. Είπαμε. Τρεις τελικές, τρία γκολ έχει βάλει ο γαμμένος ο Βάρντι. Ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη ήττα που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Ίσως να φάω 10 γκολ από αυτόν. Τι θα γίνει ρε μαλάκα. Άσε με ήσυχο ρε μαλάκα, άσε με ήσυχο. Τώρα τι κάνει ο Μπάστρα αυτός δηλαδή, ας πούμε, τι για να μην του βάλω γκολ τώρα. Να τη γάμισε τώρα θα το φάσω όμως. Μπράβο ρε, ωραίο σουτ. Γάμω τον Μάρτινς. Άρχισε να μου πεις από δύσκολο σημείο, πρέπει να το παίξω πιο safe. Όσο μου χάρισε την μπάλα. Έλα γάμισε τώρα! Μη μου βγάλεις η κάρτα, μου σε γάμισε. Καθυστερημένο παιδί από το 45 ρε μαλάκα, ήδη παίζει πάσεις πίσω. Γάμω το σπίτι του. Γαμημένε. Οκ, okay. Δεύτερο ημίχρονο πάμε. Τώρα θα άμα το γυρίσω αυτό το μάτς ρε μαλάκα. Βασικά δεν παίζει να το γυρίσω, παίζει πολύ καλύτερα ρε φίλε. Έχω κάνει μια τελική και κάνει 7. Και γενικό σκοράριο του πας. Αλλά εντάξει, δεν θα το παλέψουμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα κάνουμε και την αλλαγή που πρέπει να γίνει. Να μπει ο Εμενίκη αντί για τον Μίτρογλου. Γιατί χρειαζόμαστε εκείνο το γρήγορο striker. Μπας και καρφώσουμε τα 4 γκολ που χρειαζόμαστε. Που είναι και πάρα πολύ πιθανό. Άντε γαμίσου, επιτέλους έχασε μια τελική ρε μαλάκα. Γαμώ το σπίτι σου. Η Μπάρμπο. Σέντρα. Κανείς για την κεφαλιά. Έλα ρε να αρχίσουμε να βάζουμε τα γκολάκια. Γαμώ με τα τέτοια του. Με τα κόλπα του. Πέναλτι, πέναλτι, άντε γαμίσου. Άντε γαμίσου, πάμε το comeback τώρα. Πάμε το comeback τώρα. Μποκού. Κάνε δουλειά σου ρε μπρο. Έτσι, άντε πάμε ρε. Πάμε ρε Μποκού. Πάμε τώρα το comeback. Τρία γκολάκια ακόμα, το έχουμε. Θα τον παίξουμε ultra attacking. Τώρα αγωθούμε για όλα τα γκολάκια, όλα. Τρία γκολ ακόμα θέλουμε. Πάμε να το γαμίσουμε τώρα. Ούτε ένα λεπτό δεν πέρασε ρε γαμμένα. Άσε με να έχω μια ελπίδα ρε μαλάκα. Άσε με να έχω μια ελπίδα, θα κάνω τίποτα. Γαμώ το σπίτι σου άσχημε. Έλα ρε μαλάκα Μάρτινς, κάρφωσέ το γαμώ το. Κάρφωσέ το ρε μαλάκα να ξανά έχουμε μια πνοή ελπίδας. Εμενίκε, μπαίνει στην περιοχή. Σουτ δεν μπορεί, Μπάρμπο τι κάνεις. Πέναλτι πάλι. Δεύτερο πέναλτι. Πάμε για χατ-τρικ με τον Μποκού ρε μαλάκα. Όχι! Όχι ρε αρχίδι, έπρεπε να το περιμένω θα πέσει από εκεί γιατί θα... Πάω που είμαι βλάκας και τραυματίστηκε και ο Μπάρμπορ μαλάκα. Αλλά τώρα εντάξει για να μην το βγάλω για 4 λεπτά. Να πάμε πεθάνει. Γαμώ χάσαμε και πέναλτι ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Πόσο βλάκας είμαι, γιατί δεν το βάρεσα από την άνοργια τώρα. Δεν είμαι πολύ έξυπνος. Άντε γαμίσου. Νάτος ο Εμενίκη, έφυγε. Άνοιξε τον Μποκού. Έλα ρε Μποκού, γαμώ το σπίτι μου. Λήξ' το. Μην το λύγεις. Έλα ρε Βίκτορα. Πήραμε φάουλ από εκεί. Ποιος το βαρέσει. Ο Μποκού έχει το καλύτερο free kick. Ναι, παραδόξως ο Μποκού έχει το καλύτερο free kick. Πάμε ρε Μποκού. Ωχο! Μποκού! Μποκού! Μπορεί να μην λέτε να το λέω Μποκού γιατί έτσι λέγεται, αλλά οκ. Okay. Τι έβαλες ρε τρελάκια μου, τι έβαλες. Άμα έβαζα και το πέναλτι ρε μάλακα θα είχε κάνει hat-trick τώρα ότι πας. Έλα ρε μάλακα, γιατί να μην βάλω το δεύτερο πέναλτι να έχει κάνει ένα hat-trick εκεί πέρα να του... να του γαμούσαμε. Άντε γαμίσου.
Πες μου τι είναι δεύτερη κίτρινη. Όχι. Ρε φίλε, να είχαμε βάλει και το πέναλτι, να είχε κάνει χατρίκο ο Μποκούρε, μαλάκα, να κλαίγαμε για πάντα. Λίξτο ρε το γαμίδι. Λίξτο ρε το γαμίδι. Άντε γαμώ το σπίτι μου. Εντάξει, 5-2 χάσαμε, οκ. Okay. Με ένα πέναλτι και ένα φάουλ. Αλλά οκ, okay, ο Μποκού έκανε ματσάρα σήμερα, ρε τελε. Πάμε να παίξουμε τώρα το δεύτερο μάτσο με την κανονική μας squad. Γιατί εντάξει, πολύ παίξαμε με αυτή τη squad και δεν μ' αρέσει. Παίξουμε με την άλλη τη squad που είναι η Γαλλία, ας πούμε. Και να κάνουμε κανένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, έχουν μείνει 5 μάτς. Που σημαίνει ότι για να περάσουμε αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε ή 5 νίκες. Ω, 5 νίκες μόνο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ναι, 5 νίκες. Για να πάμε division 2 αυτή τη στιγμή να κάνουμε 5 στα 5. Σχεδόν απίθανο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και μια έκπληξη, ξέρω εγώ, τρελή. Και δεν ξέρω. Και θα το πετύχουμε. Όλοι 99 εκτός από 2 που έχουν 98, και ένα που έχει 96, εντάξει, Klein Mine. Πάμε να παίξουμε 2 μάτς με αυτή τη σκουάντα, ένα τώρα και ένα επόμενο βίντεο. Και θέλουμε 5 στα 5 πρακτικά. Ό,τι μάτς χάσουμε από εδώ και πέρα, τέλος. Ή ισοπαλία αναφέρουμε, τέλος. Τι, τραυματίστηκαν και ο Μποκού και ο Ιμπάρμπο. Για 2 μάτς ο Μποκού, οκ. Για δύο κι αυτός. Για δύο μάτσο καθένας. Οκ, εντάξει, θα παίξουμε δύο μάτσο με τη βασική έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν μας πειράζει και πολύ. Οπότε πάμε να παίξουμε το ματσάκι μας. Λοιπόν, θα πάμε πολλά γκολ, μάγκες. Πολύ καλή άμυνα, πολύ καλό κέντρο με Ινιέστα και έναν τίμο που δεν ξέρω ποιος είναι. Σουάρες Striker. Οκ. 100,5, 33 rating και καλά λόγω αναπληρωματικών γιατί λόγω βασικών θα ήταν γύρω στο 87. Πάμε. Μπέργκ στη σέντρα, όχι δεν μπορεί να περάσει και κόρνερ. Πάμε να βάλουμε τώρα γκολ από το κόρνερ, ξεκάθαρα. Πάμε τώρα, αυτό έχει μπει από το κόρνερ. Έχει μπει. Μπέργκ, κεφαλιά, ω, καλό, τερστέγγεν όμως το πιέσε. Όχι ρε μαλάκα, πώς έμεινε το τσιγενό στην άμυνα. Μαλάκα, έμεινε απίστευτο κενό στην άμυνα, χωρίς λόγο, κοίτα εκεί πέρα τι κενό είχε. Ο Ινιέστα απλά βγήκε μόνος στο ανάμεσα στους δύο center back, ο ένας κάλυβε το κενό και ο άλλος κάλυβε ένα παίκτη. Απλά βγήκε στη μέση ο Ινιέστα με πάρα πολύ χώρο. Φορτούνης! Έλα ρε μαλάκα γαμό, με πίεσαν πάρα πολύ, δεν πρόλαβα να βαρέσει το σουτ. Γαμότο ρε. Όχι. Ευτυχώς. Όχι ρε, μαλάκα. Γαμώ! Γιατί ο άλλος παίκτης κάθεται και κοιτάει. Μια γαμμένη ζωή αυτό γίνεται στην άμυνά μου, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε μαλάκα. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ο άλλος παίκτης δεν πίεσε μόνο. Μαλάκα, θα σπάσω κανένα χειριστήριο, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ, αλήθεια. Η άμυνά μου νιώθω ότι κοιμάται, ρε μαλάκα. Ότι απλά βαριούνται να παίξουν, ρε μαλάκα. Έτσι νιώθω ότι κάνουν. Ενώ πρακτικά είναι FIFA, οπότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά... Έλα ρε γαμώ τον Μπέργκ, πιάσ' την μπάσα γαμώ το μου. Ναι, ο άλλος ο αμυντικός στο μπούτσο του ρε μαλάκα. Στο μπούτσο του εντελώς. Έτσι, πέρασε ο άλλος μαλάκα. Και ο άλλος έπεσε άμυνα στο μάνατζερ του αντιπάλου ρε μαλάκα. Εντάξει, στο μπούτσο του. Οκ, 2-0 στο μήχρονο. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να κερδίσω αυτό το γαμμένο το match. Γιατί δεν υπάρχει πιθανότητα να περάσω την Division 2, κάτι που δεν θέλω να γίνει. Εντάξει, θα μου είναι αρκετό το να μείνω στην ίδια Division, γιατί οκ, πρέπει να αναβαθμιστεί η ομάδα για να πάμε για Division 2. Δεν μπορούμε αυτήν την ομάδα να πάμε να χτυπήσουμε Division 2. Αλλά γαμώ! Δεν μπορώ να χάνω έτσι. Ο Μπότινγκ γιατί παίζει εκεί μπροστά στην ομάδα, τι στο μπούτσο κάνει. Ο Μπότινγκ είναι center back. Καλά, τι ωραία άμυνα που έχω εγώ! Που χάνουν μόνοι τους την μπάλα μέσα από τα πόδια τους, τι ωραία! Τι γίνεται και εδώ! Παπ, εκεί, οπ! Και την έδωσε ο Μανουλάς στον Παπασταθόπουλο και ο Παπασταθόπουλος την έδωσε στον αντίπαλο. Και κάπως έτσι φάγαμε το τέταρτο γολάκι μας σήμερα. Υπέροχα. Όλα βαίνουν τέλεια εδώ πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ με την ομάδα, με την απόδοσή της και γενικώς με τις ήττες που κάνουμε. Πραγματικά είναι απίστευτο.
Τώρα θα έχω και όλους τους μαλακισμένους να μου λένε «Πω μαλάκα καρπούζι, είσαι άσχετος γαμό, σταμάτα το FIFA και κλείσ' το κανάλι σου γαμμένε». Πω πω μαλάκα καρπούζι, δεν έχω δει χειρότερο παίκτη από σένα στη ζωή μου ολόκληρη μαλάκα καρπούζι. Έλα γαμό το, βάλτο το γαμίδι. Έρε γαμημένε. 89 shooting δεν μπορείς να είναι, 95 shooting βασικά, τι λέω, 95 shooting δεν μπορεί να βάλεις αυτό. Το στέλνεις απ' έξω. Μη γαμίσω. Δώσε την μπάλα στον αντίπαλο ρε μαλάκα, δώσε την στον αντίπαλο, έτσι. Έτσι τώρα βάρω το από εκεί και φάτο, παπ, 5-0, εύκολο είναι το. Η συνταγή είναι απλή, η συνταγή είναι απλή. Δίνεις πάσα αντίπαλο, παίρνει αντίπαλος, βάζει γκολ, είναι απλό. Πόπο τι ωραία γκολάκια που μου καρφώνει ο αντίπαλος, τα ευχαριστιέμαι. Παπ, όχι. Φετφαντζίδη, βγάλε σέντρα ρε. Φετφαντζίδη σέντρα. Μπέρκ κεφαλιά, δοκάρι, ναι, ουαχού! Δοκάρι, ναι! Γιούπι, πως μ' αρέσουν τα δοκάρια όταν δεν μπαίνουν μέσα. Ου, είναι τα αγαπημένα μου στον κόσμο. Πάμε για το έκτο, πάμε για το έκτο, πάμε για το έκτο! Όχι! Κόκκινη, κόκκινη, κόκκινη. Όχι κόκκινη, όχι κόκκινη, ξεκόλα. Μην το κάνεις. Γιατί δεν θα τον έχω μετά, όχι τίποτα άλλο. Μην βγάλεις κόκκινη, σε παρακαλώ. Όχι, μαλακία, εντάξει, κατά λάθος έγινε αυτό. Όχι ρε μαλάκα. Yes, όχι ρε μαλάκα. Τώρα τι θα βάλω στο τεστ. Γαμήθηκε. Θα βάλω το max τεστ. Γιατί έπρεπε να του κάνω τέτοιο φάουλ στο 94 να το μάτς έχει δικριθεί και να χάσει τον παίκτη για ένα μάτς. Γιατί είμαι ηλίθιος μήπως. Ίσως. Ίσως γι' αυτό. Σόφα! Γαμό. Τουλάχιστον να τον τραυματίσω κανένα παίκτη να μην μπορεί να το βάλει στο επόμενο μάτς, να έχει να πληρώσει. Άσε με ήσυχο, δεν έκανα εγώ τίποτα. Εγώ είμαι Σοκράτης. Έλα τώρα, μην βάζεις κάτι, θα σπατήσω μπουκέτο. Ρε μαλάκα, μην ξηγείς. Δεν το βάζεις από εκεί ρε μαλάκα, τι κάνεις. Έτσι καλά. Ωμπο, 5-0, έχουμε γαμηθεί ρε φίλε. Λουί Σουάρες, και τώρα δείτε πώς μπορείς να κάνεις τον Καρνέζη να κάνει ό,τι δεν έκανε όλη η ομάδα πιο πριν. Καρνέζη κατεβάζει. Παίνει μέσα στο γήπεδο, το σφύριξε, δεν πρόλαβε να κάνει τον Καρνέζη. Τώρα πέρα βάλω το Μάκα αντί για τον Τροσίδη για ένα μάτς. Μια διαβαγή κόκκινη μαλάκες. Αλλά θέλω πρώτα να αγοράσω ένα Catalyst. Βασικά να βάλω Μάκ ή να βάλω... Όχι, Μάκ θα βάλω. Το δοκιμάσουμε και λέω το Μάκ εκεί σε λάθος θέση. Να δούμε πως παίζει. Α, παλικάρι ο Μάκ. Αλλά πριν από αυτό θέλω λίγο να βάλω μια Catalyst στον Πέλκα, γιατί όλοι μου λέτε να το βάλω. Και ότι θα τον βοηθήσει πολύ στο pace. Οπότε να του βάλουμε ένα Catalyst. Πόσο κάνει, νομίζω είναι ακριβό το Catalyst. Νομίζω είναι ακριβό. Πόσο κάνουν τα Catalyst. Μπα. Σιγά με το πάρουμε 1000. Δεν μπορώ να το πιντάρω για. Μπορώ να το πάρω με 1000 κάτι βασικά. Με 1100 περίπου το παίρνω δηλαδή. Και με 1200 μπορώ να το αγοράσω. Εντάξει, μπορώ να βρω 150 ευρώ κάπως. Περίμενε. Α, ναι, πρέπει να είναι στην Active Squad. Οπότε τον ανταλλάζει με τον Martins, ξέρω εγώ. Κάνει τον Martins ένα send to club. Κάνει εδώ ένα. Ένα Any, κάνεις search, παίρνεις τον Kitschew. Α, τον Kitschew το βάζεις μέσα, οκ. Okay. Γιατί χρειάζεται τώρα εκείνη τη θέση, οκ. Okay. Και βγάζεις κάποιον άλλον τότε. Παίρνεις με τον Bisesvar και τον πουλάς τον Bisesvar, τον κάνεις Quixel. Παίρνεις 108. Άρα δεν κάνουμε και τον μαλάκα αυτό να το πάρει ένα Quixel, θα πάρουμε άλλα 108. Και κάνουμε εδώ πέρα ένα search για Any. Θα βάλουμε το Mac, δεν γαμνιέται, παρόλο που είναι σε λάθος θέση. Εντάξει, πέφτει κατά ένα το chemistry, αλλά Klein Mine. Αν προλάβω τώρα να πάρω και τον άλλον, γρήγορα. Πάμε γρήγορα, chemistry styles. Έλα ρε μαλάκα, αφού πριν είχε με 1200. Μη γαμνιέσαι τώρα, δώσε μόνο με 1200. Άντε, 1200. Θα το πάρουμε αυτό. Θα το κάνουμε assign κατευθείαν στον Belga. Belkas. Boom. Τέλειο. Οπότε τώρα ο Πέλκας θα έχει καλύτερο pace, κάτι που θα μας βοηθήσει θεωρητικά. Θα παίξουμε ένα match με το Mac RB και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο που πρέπει να παλέψουμε τουλάχιστον για την επιβίωσή μας αυτή τη γαμμένη division. Τσάω.